Με τα μέτρα που άρχισε η σχολική χρονιά, φιλοδοξεί η κυβέρνηση να ανοίξει ξανά τα σχολεία, τόνισε ο πρόεδρος των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ροδόπηση Τρεις Ιεράρχες, Στέφανος Μακρυγιάννης, που σημείωσε ότι τα μέτρα αυτά δεν εξασφαλίζουν την ασφαλή επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών. Τι περιμένετε? Ακούσαμε ότι πρόκειται να ανοίξουν τα σχολεία με κάποια μέτρα. Είστε ικανοποιημένοι με τα μέτρα αυτά που θα ανοίξουν και τι είναι αυτό που εσείς προτείνετε? Τα μέτρα αυτά που εξαγγέλθηκαν δεν διαφέρουν σχεδόν καθόλου από αυτά με τα οποία ξεκίνησε η χρονιά. Μέτρο το οποίο λέει ότι θα μπαίνουν τα παιδιά από διαφορετικές πόρτες στα σχολεία, έτσι κι αλλιώς εφαρμοζόταν όπου υπήρχαν διαφορετικές πόρτες. Επίσης και οι ώρες προσέλευσης ήταν διαφορετικές κατά περίπτωση ανάλογα με τον αριθμό μαθητών σε κάθε σχολική μονάδα. Άλλωστε, σε όλες τις σχολικές μονάδες, οι σύλλογοι διδασκόντων από την αρχή της χρονιάς είχαν εξειδικεύσει τα μέτρα έτσι ώστε να τηρούνται όσο είναι δυνατόν οι κανόνες ασφάλειας σε κάθε σχολείο. Αυτά ωστόσο δεν είναι σε καμιά περίπτωση αυτά που θεωρούμε εμείς αναγκαία για να ανοίξουν τα σχολεία με πλήρη ασφάλεια και για τους εκπαιδευτικούς και για τους μαθητές και για τις οικογένειες και για όλη την κοινωνία. Έχουμε πει από την αρχή της χρονιάς ότι θέλουμε μέχρι 15 μαθητές στην τάξη, έτσι ώστε να είναι δυνατή η τήρηση των αποστάσεων μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Έχουμε πει ότι θέλουμε να υπάρχουν δωρεάν τεστ συνταγογραφούμενα για όλους τους εκπαιδευτικούς και μαθητές χωρίς περιορισμό, ώστε να μπορεί να ελέγχεται η μετάδοση του ιού στο σχολικό περιβάλλον. Έχουμε πει ότι θέλουμε μόνιμο προσωπικό καθαριότητας για όλες τις σχολικές μονάδες, το οποίο προσωπικό θα παραμένει στη σχολική μονάδα καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της, δηλαδή από τις 8 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα που τελειώνει το ολοήμερο, έτσι ώστε να είναι δυνατή και η τήρηση των οδηγιών που έχει στείλει ο ίδιος ο ΕΟΔΗ, δηλαδή ότι μετά από κάθε διάλειμμα πρέπει να καθαρίζονται πόμολα, επιφάνειες, τέλος πάντων να γίνεται μια πλήρης καθαριότητα του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους. Αυτά δεν βλέπουμε να έχουν τηρηθεί, θα ξαναγυρίσουμε στα σχολεία. Πολύ φοβάμαι ότι χωρίς τις διαδικασίες ελέγχου και χωρίς τη διαδικασία ελέγχου της εξάπλωσης, της διάδοσης της νόσου μέσω τεστ, μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο μετά από 1, 2, 3 μήνες, ξανακλείσουν τα σχολεία. Αυτό που έχει τεράστια σημασία να πούμε είναι ότι αποδείχθηκε ότι είχαμε δίκιο στα εξής, ότι προφανώς τα σχολεία δεν ήταν φούσκα και γι' αυτό είδαμε ότι μόλις έκλεισαν τα σχολεία άρχισαν και μειώνονταν τα κρούσματα σε όλη την κοινωνία. Προφανώς γίνεται λοιπόν μετάδοση και αυτό λένε πλέον και όλες οι επιστημονικές έρευνες και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι τα παιδιά είναι μεταδότες κρυφοί, δεν φαίνεται γιατί τα ίδια δεν νοσούν, αλλά μεταφέρουν τον ιό στο οικογενειακό περιβάλλον. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, που έχει μεγάλη σημασία να το ακούσουν οι τηλεθεατές, είναι ότι οι 15 μαθητές που ζητάμε στην τάξη δεν είναι πλέον, ούτε ήταν από πριν, αλλά τώρα ακόμα παραπάνω, δεν είναι μόνο για την τήρηση των αποστάσεων. Πρέπει να σκεφτούμε το εξής, ότι πέρσι χάθηκαν 2 μήνες μάθημα και φέτος χάθηκε άλλος 1,5 μήνας μάθημα. Και λέω ότι χάθηκαν διότι η τηλεκπαίδευση δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη διδασκαλία. Αυτό το παραδέχεται και το ίδιο το Υπουργείο, έτσι. Απλά διατηρεί μια επαφή του παιδιού με το περιβάλλον. Λοιπόν, τέτοιο κλείσιμο σχολείων έχει να συμβεί στη χώρα μας από την περίοδο του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Για να καλυφθούν όλα αυτά τα κενά που δημιουργήθηκαν 2 διαδοχικές χρονιές στα παιδιά, είναι καλύτερα να έχουμε λιγότερα παιδιά στην τάξη ώστε να μπορέσει να βοηθηθεί κάθε παιδί και να μην μείνει κανένα παιδί πίσω.